από την πλευρά μου είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα έργα τα οποία έχουν γίνει στους αθλητικούς χώρους. Φυσικά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ποτέ δεν σταματάμε και πάντοτε θέλουμε οι εγκαταστάσεις να είναι σύγχρονες για να μπορούν οι συμπολίτες μας να γυμνάζονται και αυτοί και τα παιδιά τους. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι καταφέραμε μετά από 2 χρόνια γραφειοκρατίας, κόπου, η υπηρεσία μας, ο Δήμος μας να αποχαρακτηρίσει το γήπεδο Μουκάκης, γιατί όπως γνωρίζετε το μισό από το γήπεδο ήταν άνοικε στο δασαρχείο και με τη βοήθεια του βουλευτή του κυρίου Βλάση, τον οποίο τον ευχαριστούμε και της υπηρεσίας του Δήμου και έτσι το γήπεδο να περάσει στο Δήμο. Πλέον όλο το γήπεδο Μουκάκης ανήκει στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε έργα. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο και είναι ακόμα, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση και ιδιαίτερα οχλωοτάπητας, αλλά δεν μπορούσαμε να ρίξουμε δραχμή από τη στιγμή που δεν άνοιξε σε εμάς. Ήδη... Πλαστικός οχλωοτάπητας, ήταν φυσικός. Πλαστικός. Ήδη έγινε αποχαρακτηρισμός, υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει και με την περιφέρεια και με χρήματα του Δήμου και αυτό σε επόμενες μέρες θα δημοκρατηθεί για την κατάσταση του χλωροτάπητα. Επίσης υπάρχει μια μελέτη την οποία την έχει κάνει η υπηρεσία μας εδώ που έχει να κάνει σχέση με τις κερκίδες, δηλαδή να τοποθετήσουμε πλαστικά καθίσματα καθώς και τα δημοσιογραφικά θεωρία που και αυτά έχουν πρόβλημα. Και υπάρχει μια μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη που έχει να κάνει σχέση με το φωτισμό του γηπέδου, γιατί αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιούν από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ πολλές ομάδες εκεί και όπως νυχτώνει τώρα το χειμώνα χρειάζεται να φωτίζεται και αυτές οι λάμπες που έχει και δεν φωτίζουν καλά και είναι κοστοφόρες. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη η οποία εξελίσσεται για να αλλάξουμε και τους λαμπτήρες του γηπέδου. Ένα άλλο γήπεδο, το οποίο στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε από την περιφέρεια, το οποίο είχε χρονίσει, ήταν το γήπεδο της Στεγέας. Έγιναν κάποιες βελτιώσεις εκεί και παραλάβαμε τον χλωοτάπητα. Εμείς όμως συνεχίζουμε την εξέλιξη και την βελτίωση του γήπεδου και όπως γνωρίζετε μας... Το έχει παραχωρήσει ο διαιτητικός, επί θητείας μας έγινε η παραχώρηση. Εκεί θα βελτιώσουμε και τα αποδυτήρια, αλλά θα κατασκευάσουμε και μία κερκίδα, έτσι ώστε οι φύλαθλοι να έρχονται και να μην στέκονται όρθιοι πίσω από τα πλέγματα, γιατί δεν μπορούν και να δουν καλά. Και έτσι να έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν το παιχνίδι των ομάδων που αγωνίζονται εκεί. Το γήπεδο Παρακαδικού θέλει να έχει βελτιωθεί από χθες. Πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Ήδη έχω γίνει μια εργολαβία που έχουμε φτιάξει τα αποδυτήρια για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Ενδεχομένως υπάρχει μια μελέτη για κατασκευή για τουαλέτες των θεατών. Αλλά και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Υπάρχει ένας χώρος πίσω από το γήπεδο του Πανκαδικού, το οποίο εκεί μπορεί να γίνει ένα γήπεδο 8x8 και αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί θα μπορεί και ο Πανκαδικός να φτιάξει και τις ακαδημίες του ή και οι συμπολίτες μας να παίζουν σε αυτό το χώρο και όταν ο χλωοτάπητας ο φυσικός που έχουμε το χειμώνα είναι ταλαιπωρημένος, θα μπορούσε να αποφεύγουν την προπόνηση μέσα στο χλωοτάπητα, να μην τον επιβαρύνουν και να κάνουν προπόνηση σε αυτό το γήπεδο. Εκκρεμεί και μία μελέτη από την περιφέρεια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, για το φωτισμό του γήπεδου του Πανκαδικού, η οποία είναι σε καλό δρόμο. Το Λεβίδι, σε ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια,
πριν περίπου, αν θυμάμαι, ένα χρόνο, μπήκαν πυλώνες φωτισμού, υπήρχε η μελέτη, ανάλογα με το ύψος και την απόσταση. Είναι ένα γήπεδο το οποίο φωτίζεται και μπορεί να κάνουν προπόνηση και αργότερα το χειμώνα. Και εκεί έχουμε υποβάλει και μια πρόταση για αλλαγή του χλωοτάπητα. Δηλαδή θα βάλουμε και καινούριο χλωοτάπητα και στο Λεβίδι. Στο ΔΑΚ. Στο ΔΑΚ. Το ΔΑΚ θα σε έχει ενημερώσει και ο κύριος Κούρος, ο οποίος είναι και πρόεδρος στο ΔΑΚ. Εκεί έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος με το νομικό πρόσωπο για κάποιες εργολαβίες, οι οποίες εξελίσσονται, κάποιες έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες εξελίσσονται. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε παραμεληθεί για πολλά χρόνια. Μπήκαμε στο δρόμο με κάποιες δυσκολίες, αλλά τώρα σιγά σιγά τα πράγματα εξελίσσονται θετικά. Ήδη έχει ανακατασκευαστεί το ταρτάν στο κεντρικό στάδιο. Έχει γίνει προσχρήση προς τους πολίτες και στους αθλητές. Έχει επισκευαστεί και η κερκίδα και σύντομα θα τοποθετηθούν και καθίσματα σε ένα τμήμα της. Οι πυλώνες του φωτισμού έχουν βαφτεί, έχουν συντηρηθεί και αυτοί και εκκρεμούν και άλλα έργα όπως άμεσα, δηλαδή μέσα στο μήνα, θα ανακατασκευαστούν τα 3 τένις που έχουμε, δηλαδή ο τάπητας, το δάπεδό τους, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο και να μπορούμε να φιλοξενήσουμε και αγώνες και άλλες βελτιώσεις μικρές οι οποίες γίνονται στο ΔΑΚ. Το κολυμπητήριο, όπως σας έχει ενημερώσει και ο Δήμαρχος, ήταν μια μελέτη απαράδεκτη η οποία θα εγκυμονούσε κινδύνους. Φυσικά η στατικότητα και η αλλαγή των στατικών στοιχείων αποτελεί ένα κόστος, ένα μεγάλο κόστος, γύρω στους 500.000. Από ενημέρωση που έχω και από τον Δήμαρχο, είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι ώστε να συνεχίσει η εργολαβία, να τελειώσει και το κολυμπητήριο, γιατί μέσα σε αυτό το κολυμπητήριο πήγαιναν πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες, και θα ήθελα να ζητήσω. Και οι αγώνες που είχε 50 που εμείς είχαμε τη διάθεση, αλλά δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τον κίνδυνο και την υγεία των παιδιών εάν δεν γίνει σωστά το έργο. Και θα ήθελα να πω στους γονείς να τους ζητήσω και ένα συγγνώμη για την διαδικασία που προέκυψε μέσα από την γραφειοκρατία που υπάρχει. Εμείς θέλαμε και ποιος δεν το ήθελε να γίνει άμεσα, έτσι. Άρα δηλαδή η στατικότητα της σκεπής πρέπει να υπάρχει μελέτη, υπάρχει. Το Υπουργείο θα βάλει χρήματα και ο Δήμος, αλλά ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει ένα ποσό από 500.000.